Μια ξεχωριστή θεατρική παράσταση φιλοξενήθηκε στη Μόλη Λαζαριστών σε μια πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και τη ΣΥΠΑ της Αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Αυτό το φεστιβάλ γίνεται κάθε χρόνο. Είναι το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Συμμετέχουμε 6 σχολεία και το έργο που κάνουμε είναι το Αγόρι με τη Βαλίτσα. Από το δικό μας σχολείο συμμετέχουν 25 παιδιά. Οι πρόβες πήγαν πολύ καλά. Τα παιδιά σιγά σιγά μπήκαν στο πνεύμα. Γίνανε πιο συνειδητοποιημένα, τους άρεσε πολύ και η σημερινή εμπειρία είναι πολύ ωραία γιατί είναι όλα τα σχολεία μαζί. Κάναμε τη γενική πρόβα, ήταν τα φώτα, το χώρο. Τους άρεσε πολύ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φιλοξενούμε το Θέατρο για το Δίκτυο στην Εκπαίδευση μαζί με την ΥΠΑ τη Αρμοστία και αυτή τη στιγμή μέσα στην αίθουσα της Μονής Λαζαριστών 130 μαθητές παρουσιάζουν με αφορμή το Αγόρι με τη Βαλίτσα μια σπουδαία παράσταση όπου μπορεί κανείς να δει από μικρά παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας μια αφήγηση αυτής της ιστορίας του παιδιού που ξεκινάει από μια χώρα της Ανατολής για να φτάσει στο Λονδίνο. Η παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη συμπίπτει χρονικά με τις εκδηλώσεις για τη Διεθνή ημέρα για την εξάλληψη των φυλετικών διακρίσεων. Το διαπολιτισμικό πρέπει να έχει μια ποσόστοση 65% γηγενών μαθητών και 35% λοδαπών. Τα τελευταία χρόνια ήταν μόνο γηγενείς. Από πέρσι έχουμε παιδάκια πρόσφυγες από Συρία και από Αφγανιστάν. Και είναι σήμερα μαζί μας. Είναι πολύ συγκινητικό γιατί πάρα πολύ μικρά παιδιά υπό τη μουσική του Λοΐζου, θάλασσα πικροθάλασσα γιατί να σ' αγαπήσω, μπορούν και συναισθάνονται ότι δίπλα τους υπάρχουν παιδιά από άλλες χώρες και μπορούν να κάνουν κάτι μαζί. Το μαθητικό φεστιβάλ πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ευαισθητοποίησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για το προσφυγικό.